Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πάμε λοιπόν να δούμε τις θερμοκρασίες με τις οποίες ξεκινάει η σημερινή ημέρα. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά στους δέκτες σας. Πάλι προς τη Βόρεια Ελλάδα έχουμε αρκετό κρύο. Προς την περιοχή των Ιωαννίνων, προς τη Φλόρινα, το κάτω Νευροκόπη. Γενικότερα στα βόρεια σύνορα, θα λέγαμε έτσι, της χώρας μας παρατηρούμε τις πιο χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές. Και αυτό βέβαια γιατί πέρασε αυτό το μέτωπο καλοκαιρίας, το οποίο βέβαια από πίσω του ακολουθείται έτσι από μια ψυχρή αέρια μάζα, όπως βέβαια συνηθίζεται σε αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά, σε αυτές τις υφέσεις όπως λέμε στη μετεωρολογία, με αποτέλεσμα πλέον η ψυχρή αέρια μάζα να έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι προς την περιοχή του Αιγαίου επικρατούν καλύτερες θερμοκρασιακές συνθήκες. Εδώ τώρα στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, βλέπετε χαρακτηριστικά τα θερμόμετρα δείχνουν 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερο το κρύο στο εσωτερικό της Πελοποννήσου προς την περιοχή της Τρίπολης. Βλέπετε χαρακτηριστικά έχουμε μόλις 4 με 5 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια προς το νότιο-νότιο ανατολικό Αιγαίο, εκεί όπου επιμένει ακόμα ο νοτιάς, εκεί όπου έχει μετατοπιστεί αυτό το κύμα καλοκαιρίας, ο υδράργυρος προσεγγίζει ακόμη και τους 16 με 17 βαθμούς. Προς την Κάσο και το Καστελόριζο βλέπετε χαρακτηριστικά τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές. Πάμε να δούμε και στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτό το μέτωπο καλοκαιρίας που μας απασχόλησε χτες. Βλέπετε χαρακτηριστικά οι συμπαγείς συννεφιές αρχίζουν πλέον και μετατοπίζονται προς την περιοχή της Τουρκίας. Έχουμε αυτή τη στιγμή καταιγίδες προς τα Δωδεκάνησα, προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο, γρήγορα όμως και εδώ ο καιρός θα αρχίσει να μελιώνεται. Βλέπετε πλέον χαρακτηριστικά ότι το μέτωπο καλοκαιρίας απομακρύνεται προς το εσωτερικό της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένουν ασταθείς αέριες μάζες, κυρίως προς τα δυτικά τμήματα της χώρας μας. Βλέπετε εδώ τους νεφικούς σχηματισμούς, οπότε και δεν αποκλείεται σε αυτές εκεί τις περιοχές να έχουμε και λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπετε λοιπόν ότι για σήμερα Τρίτη η μέρα ξεκινάει με την κακοκαιρία μετατοπισμένη πλέον στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου μας. Γρήγορα όμως και εδώ ο καιρός θα αρχίσει να μελιώνεται. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τα δυτικά τμήματα, όπου ίσως και εδώ έχουμε λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πλέον στρέφονται σε δυτικούς, νότιο-δυτικούς, τοπικά και βορειοδυτικοί άνεμοι με μέτριες και τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ο υδράργυρος χωρίς αξιόλογη μεταβολή, όπως σημειώσαμε και στην αρχή του δελτίου μας, κοντά στους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για την περιοχή της Αττικής σήμερα περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί λίγες τοπικές συννεφιές, θα έχουμε τώρα νωρίς το πρωί και προς το βράδυ όμως χωρίς κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι και εδώ στρέφονται σε δυτικούς, βορειοδυτικούς με μέτρια ένταση και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει σε αρκετές περιοχές, ιδιαίτερα γύρω-γύρω από το Λεκανοπέδιο και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και εδώ περιμένουμε ήπιες καιρικές συνθήκες σήμερα. Ξεκινάει η μέρα όμως με λίγο περισσότερο κρύο. Βλέπετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί, θα έχουμε και λίγες τοπικές συννεφιές προς τα πιο ανατολικά και νότια τμήματα. Ο Βαρδάρης εδώ σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και ο υδράργυρος κοντά στους 15 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Αργά το μεσημέρι, βέβαια κάνει λίγο κρύο τώρα νωρίς το πρωί. Ανατολικότερα τώρα προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, εδώ ίσως προς την περιοχή του Εύρου κυρίως έχουμε κάποιες τοπικές βροχές τώρα νωρίς το πρωί. Πολύ γρήγορα όμως ο καιρός και εδώ θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Και εδώ οι άνεμοι πλέον δεν θα προβληματίζουν, έχουν υποχωρήσει από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις με μέτριες εντάσεις και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 15 βαθμούς σε αρκετές περιοχές αυτών των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Καθώς τώρα πηγαίνουμε πιο νότια προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, εδώ τώρα νωρίς το πρωί, όπως είδατε και στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές ή και καταιγίδες. Προσοχή στην περιοχή της Ρόδου και προς το Καστελόριζο. Σιγά σιγά όμως και λίγο πριν το μεσημέρι ο καιρός θα αρχίσει και εδώ να βελτιώνεται και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι και εδώ δεν θα προβληματίζουν, τώρα όμως νωρίς το πρωί επικρατούν ισχυροί νοτιάδες, οπότε θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις επόμενες ώρες και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι κοντά στους 17 με 18 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά στους χάρτες των βαρομετρικών συστημάτων ότι εξακολουθεί να υπάρχει ροή βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά τμήματα της Γυραιάς Ηπείρου. Συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε, εστιάζουμε την προσοχή μας προς την περιοχή της Ισπανίας. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά θα σχηματιστεί ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο στην ουσία θα αλλάξει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στο σύνολο, θα λέγαμε, της Ευρώπης και θα μας φέρει και τον χειμώνα σιγά σιγά και στη χώρα μας. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να μετωπίζεται σιγά σιγά προς τα ανατολικά, βόρειο-ανατολικά τμήματα και στην ουσία θα μεταφέρει μια πολύ θερμή αέρια μάζα προς τη χώρα μας προς το τέλος εβδομάδας, ανεβάζοντας τον υδράργυρο ιδιαίτερα προς την περιοχή της Κρήτης και ίσως ξεπεράσουμε ακόμη και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι βέβαια στην ουσία αυτή η αρχή όπου θα μας φέρει το χειμώνα. Πάμε να δούμε και στο χάρτη των βροχοπτώσεων, όπου
Και αύριο, Θεοφάνεια, ήπιες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν στη χώρα μας, χωρίς κάτω αξιόλογο. Λίγες τοπικές βροχές θα συναντήσουμε προς την δυτική Ελλάδα, κυρίως προς τα βορειοδυτικά τμήματα, χωρίς όμως τα φαινόμενα να προβληματίζουν. Θα παραμείνει άστατος ο καιρός με λίγα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Προς το Σαββατοκύριακο, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι η χώρα μας χωρίζεται σε δύο τμήματα. Από την Πελοπόννησο και πιο πάνω θα έχουμε λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Καλύτερος ο καιρός νοτιότερα με αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Πάμε να δούμε και τον χάρτη των αερίων μαζών. Βλέπετε ότι με το μπλε θαλασσί χρώμα οι ψυχρές αέριες μάζες εστιάζονται κυρίως από το ύψος των Βαλκανίων και πιο βόρεια, από τα Βόρεια Βαλκάνια και πιο βόρεια. Δηλαδή, βλέπετε χαρακτηριστικά με το μπλε χρώμα νοτιότερα. Κυριαρχούν έτσι, θα λέγαμε, σχετικά θερμές αερίες μάζες και έχουν βέβαια ανεβάσει και τον υδράργυρο. Παρατηρήστε ότι από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής έρχεται μια πολύ θερμή αέρια μάζα που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο, αυτό που τονίσαμε και προηγουμένως. Και κλείνουμε λοιπόν με τον τελευταίο μας χάρτη για να δούμε τι θα συμβεί από τις 10 Ιανουαρίου και μετά. Στην ουσία περιμένουμε δύο ισχυρά ψυχρά κύματα, το ένα κοντά στις 15 του μήνα, το οποίο θα κατέβει από την κεντρική Ευρώπη και θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της χώρας μας. Θα πέσει σημαντικά θερμοκρασία με τα χιόνια να κατεβαίνουν και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Και το άλλο κοντά στις 18 με 20 Ιανουαρίου, όπου εκεί ίσως δούμε περισσότερα χιόνια σε πιο πολλές περιοχές και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Δεν αποκλείεται και εδώ στην Αττική, κοντά στις 20 Ιανουαρίου, να δούμε τα χιόνια να μας τυπούν την πόρτα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Ωραία. Ωραία. Στη Ζάκυνθο, πότε θα σταματήσει να βρέχει, ρωτάει μια φίλη. Δηλαδή, έχουμε μουλιάσει. Λέει, δεν αντέχουμε άλλο. Έχει σχεδόν υποχωρήσει το κύμα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή σημειώνονται φαινόμενα. Πάντως, έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Σήμερα θα έχουμε και διαστήματα με ήλιο.